Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Δράμας βρίσκεται σε κάθε γειτονιά, δεν δίνει λύσεις μόνο στα χρόνια προβλήματα με μεγάλα έργα τα οποία κατασκευάζονται μέσα από το ΕΣΠΑ, αλλά δίνει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας, σε προβλήματα που αντιμετωπίζει εκ των έσω ο Δήμος μας. Και όταν εννοώ εκ των έσω, εννοώ εμπροκειμένου εδώ με την ΔΕΙΑΔ, με χρήματα τα οποία είναι από δικά του έσοδα, δίνει λύσεις σε σημεία τα οποία χρόνια ταλαιπωρούνται, όπως είναι η περιοχή εδώ της Γαλινού, από την Γεφύρας Παπάδων, σε συμβολή δηλαδή με τον Λεωφόρο Στρατού, μέχρι και τους 12 Αποστόλους και στη συνέχεια και στην Εθνική Αμήνης και στην Λαμπριανίδου, όπου αυτό το οποίο κάνουμε, δίνουμε ένα τέλος οριστικό στις πλημμυρικές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε όταν υπάρχει μια πιο έντονη βροχόπτωση. Στο σημείο εδώ το οποίο βρισκόμαστε, κάνει μια παρέμβαση η ΔΕΙΑΔ με 15 καινούργια φρεάτια, με 15 καινούργια φρεάτια τα οποία έχουν διατομή 50 εκατοστών, δηλαδή με 500 σωλήνα, όταν μέχρι σήμερα η σωλήνα αυτή ήταν 15 εκατοστών. Φαντάζεστε τον όγκο τον οποίο πλέον θα μπορεί να δέχεται αυτό το νέο δίκτυο, ότι θα δώσει άμεση και οριστική λύση, όχι για σήμερα, για πολλά χρόνια και όχι για βροχοπτώσεις συνηθισμένες, αλλά για οποιαδήποτε βροχόπτωση. Το ίδιο πράγμα θα συνεχιστεί να γίνει στην οδό Εθνικής Αμήνης και στις διαβάσεις που υπάρχουν στις καθέτους της Εθνικής Αμήνης, όπου και εκεί αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια πλημμυρική κατάσταση, να έρχονται όλα τα νερά από τα δικαστήρια μέχρι εκεί, γιατί παλαιότερα έχουν σκεπαστεί τα φρέατα τα οποία υπήρχαν επί της Λαμπριανίδου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, και έτσι δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και εκεί λοιπόν θα δώσουμε λύσεις, θα γίνουν νέα φρεάτια μεγαλύτερων διατομών και των φρεατίων και των σωληνώσεων, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα όμβρια νερά, και έτσι οι καταστηματάρχες της οδού Λαμπριανίδου αλλά και των παράπλευρων οδών να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν σήμερα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχίζονται, έτσι κι αλλιώς γίνονται σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τις κοινότητες, όπου και εκεί αντιμετωπίζουμε θέματα καθημερινότητας που άπτονται στην ίδρυυση και στην αποκέντευση, και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα δώσουμε έτσι λύσεις στις γειτονιές οι οποίες αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα. Και θέλω να πω έτσι ειλικρινά ότι δεν είναι λίγες, αλλά θέλω να καταλάβουν οι συνδημότες μας ότι δεν μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή που φτάνει στα 3 χρόνια ύπαρξής της και με δεδομένο τα 2 χρόνια μπορούσε να υλοποιεί έργα, να καλύψει ένα έλλειμμα το οποίο είναι δεκαετιών. Εντοπίζοντας τα σημεία στα οποία είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα, έχουμε παρέμβει σε πάρα πολλά σημεία, όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο, αν ανατρέξουμε παλαιότερα, υπήρχε ρέμα σε αυτό το σημείο. Βρισκόμαστε εδώ Γαλινού, στην οποία υπάρχουν 2 μεγάλοι αγωγοί, και παρόλα αυτά δημιουργείται ένα μεγάλο και μείζον θέμα, θα έλεγα, με τις πλημμύρες και τις στα καταστήματα τα οποία βρίσκονται κατά τα μήκος της Γαλινού. Παρεμβαίνουμε λοιπόν κάνοντας έργα υποδομής, έργα τα οποία θα ανακουφίσουν την περιοχή και θα ανασάνουν οι κάτοικοι από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Οι παρεμβάσεις μας γίνονται μελετημένα, κέρια και με μεγάλη προσοχή. Οι διατομές που ανέφερε ο Δήμαρχος ήταν και ακόμα μικρότερες. Ήταν 120 στη στιγμή που τώρα γίνονται 500. Αυτό σημαίνει τετραπλάσια σχεδόν χωρητικότητα. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν λεφτά τα οποία μας έχουμε αποσπάσει και από το Υπουργείο Εσωτερικών και δικά μας χρήματα τα οποία διαθέσαμε για να κάνουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι η διαφορά θα φανεί στην επόμενη βροχόπτωση. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν έβρεχε. Μαζευόντουσαν πάρα πολλά νερά. Τώρα έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και ένα φρεάτιο το οποίο βλέπουμε ότι είναι τεράστιο έργο πλέον αυτό εδώ μπροστά για τη Δράμα, το οποίο έπρεπε να γίνει
και ευτυχώς ακούσαν κάποιοι άνθρωποι τις φωνές μας, όπως ο κύριος Καλαϊτζίδης ήρθε και έκανε αυτό το έργο και θα βοηθήσει πάρα πολύ την περίοδο του χειμώνα με όλα αυτά τα νερά που κατεβαίνουν και πιστεύω ότι θα μείνουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τι γινόταν εδώ όταν έβρεχε πολύ? Γέμιζαν τα φρεάτια, τα νερά περνούσαν, συνέχιζαν στο δρόμο τους κανονικά. Πλημμύριζε το μαγαζί? Το μαγαζί πλημμύριζε, μπαίναν τα νερά μέσα. Και όπως είχαμε πέρσι η πρόπεση, αν θυμάμαι τη μεγάλη νεροποντή, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Εκτός ότι μπαίναν μέσα, μπαίναν και από εκεί τα νερά στα άλλα τα μαγαζιά. Και συγκεκριμένα το άλλο το μαγαζί κάτω είχε μέσα 20 με 30 πόντους νερό. Έπαθα μεγάλη ζημιά, όπως γίνονται και πιτσιγαλινού τα έργα εκεί πέρα. Και πιστεύω να είναι όλα καλά και εύχομαι να είναι. Όχι, εύχομαι, θα είναι.